Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη φίλη και Αλιάνα που παραβρίσκεται για δεύτερη φορά μετά από 25 χρόνια σε αυτή την τόσο σημαντική παρουσία της Αλέιδας στην Ελλάδα και που τιμά με τον αγώνα της τις παρακαταθήκες του Τσέρ, του πατέρα της Αλέιδα. Θα ήθελα να καλωσορίσω για πολλωστή φορά, για αρκετές φορές που την είχαμε φέρει και την Αλέιδα, συντρόφισσα στο κοινό αγώνα, έτσι όπως έλεγε ο πατέρας της, ότι όποιος μοιράζεται Αίγιο δανεικά είναι σύντροφός μου, αλλά και αδελφοί, γιατί όλοι εμείς που συνεχίζουμε στα χνάρια του Τσέ, θεωρούμε τον πατέρα της πνευματικό μας πατέρα. Πολύ σύντομα θα σας ενημερώσω για τις εκδηλώσεις που κάνουμε και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Αλέιδα. Ένα μεγάλο κομμάτι των εκδηλώσεων είναι οι προβολές 55 ντοκιμαντέρ και ταινιών για τον Τσέ. Ένας μαραθώνιος ταινιών Τσέ, ίσως ο πιο ολοκληρωμένος που υπάρχει στον κόσμο και που θα δώσει ευκαιρία και σε νέους αλλά και σε μελετητές να εμβαθύνουν και να δούνε οτιδήποτε έχει φτιαχτεί, δημιουργηθεί για τον Τσέ. Ανάμεσα σε αυτά είναι και 7 ελληνικά ντοκιμαντέρ διάφορων Ελλήνων δημιουργών που πήγανε στην Κούβα και τράβηξαν κάποια ντοκιμαντέρ για τον Τσέ. Το δεύτερο είναι η εκδήλωση που κάνουμε το Σάββατο 8 η ώρα στο κινηματογράφο στούντιο, όπου θα μιλήσει η Αλέιδα και άλλοι εκλεκτοί. Θα σας στείλουμε δελτίο τύπου να μην σας τρώω το χρόνο. Και 3 σημαντικές εκδηλώσεις, επαφές με την νεολαία που θα γίνουν. 2 σε πανεπιστήμια, ένα στην Αθήνα στην Πάντιο και ένα στις Πελοποννήσου στην Κόρυθο, όπου θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τους φοιτητές, και μια άλλη εκδήλωση που θα γίνει πάλι στο κινηματογράφο στούντιο, όπου θα συναντηθεί με τα παιδιά του Κόκκινου Αερόστατου για να μπορέσουν να γνωρίσουν τα παιδιά, να έχουν μια πρώτη επαφή με τον Τσέ σε μια νεαρή ηλικία της τάξης, τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και πρώτων τάξεων του Γυμνασίου. Θα γίνουν και άλλες δραστηριότητες, όπου όλες για 15 μέρες. Η Αλέιδα δυστυχώς θα μείνει μέχρι τις 12 του μηνός φεύγει. Αλλά θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να κάνουμε γνωστό το όραμα και τη δράση του Τσέ.